Περικλή μου, πολύ χαίρομαι που μπαίνω στο σπίτι σου, επιτέλους στην Αθήνα. Επιτέλους. Όπως ανέβαινα, κατέβαινε η Ανθή κάπου, είχε έρθει για καφέ. Ναι, ναι, όχι, είχε κοιμηθεί από το προηγούμενο βράδυ. Εγώ. Αγκαλιά κοιμηθήκαμε, βέβαια. Ναι. Δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Όχι. Φιλία μεταξύ σας δεν υπήρξε ποτέ. Κοίταξε να δεις, η φιλία είναι κάτι το οποίο προκύπτει όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Όταν πάει ο ένας κοντά στον άλλον, αυτό είναι παρέστηση. Το τέλος κάποιων πραγμάτων δείχνει πολλά. Σωστό. Για το τι ήταν αυτό. Δηλαδή, εσύ με το τριαντάφυλλο είχες και καλές στιγμές μέσα. Πάρα πολλές. Ναι. Μα πάρα πολλές. Ειδικά στην τελευταία περίοδο που... δεν ξέρω, το έδειξε στην τελευταία στο συμβούλιο στην αποχώρηση που πριν ανακοινωθεί το ποιος θα φύγει, που έλεγε δεν θέλω να φύγει ο Περικλής, δεν θέλω. Δηλαδή, τι τρελάθηκε και το έλεγε. Ο τριαντάφυλλος έβλεπε τους συμπαίκτες του να τρώνε και εκείνος καθόταν με τα χεράκια σταυρωμένα και τους κοιτούσε. Αυτό σε ένας άρεσε. Δεν μου άρεσε, είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά έχουν γίνει και άλλα πράγματα που δεν συμφωνούσα. Για παράδειγμα, ότι ο Γιώργος Κοψιδάς είχε αυτή τη διατροφή που λέγεται, αποκαλείται ότι είναι vegan ο ίδιος. Αυτό ήταν μια δική του απόφαση. Okay, να μην θέλει να τρώει τα ψάρια και τα ζώα. Σεβαστό, δεν τον πίεσε ποτέ κανείς. Όταν εμείς πιάναμε ψάρια, το οποίο ήταν κάτι έξτρα από το ρύζι που παίρνουμε από την παραγωγή, σαν οι προμήθειες που βλέπετε. Σωστά. Αυτό, εμείς επιβαρυνόμασταν κάθε φορά που πιάναμε ψάρι, μας έπαιρνε ένα κομμάτι από την προμήθεια για να την τρώει επειδή τρώγαμε κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω ήταν επειδή ήταν από δική μας προσπάθεια, από τον κόρο. Αυτό που υπόθηκε από κάποιους παίκτες ότι ο Κοψιδάς καλό θα είναι τώρα που είναι σε τέτοια οριακή κατάσταση, πριν φύγει από το παιχνίδι, να φάει. Για να μπορεί να προσφέρει στην ομάδα να φάει τα παιχνίδια. Κρέας. Ναι, ναι, θα το έλεγα και το έκανα κι εγώ. Εγώ για παράδειγμα δεν τρώω χοιρινό. Είναι στη θρησκεία μου να μην τρώω χοιρινό και να μην τρώω και θαλασσινά, δεν εννοώ τα ψάρια. Τις γαρίδες και τους αστακούς και αυτά. Και όμως εκεί πέρα είπα ότι πρέπει να στηρίξω τον εαυτό μου και να φάω αυτή την πρωτεΐνη. Όλες οι αποφάσεις που τον αφορούν είναι πολύ σεβαστές και ολονών, αρκεί να μην επηρεάζεις όμως τους άλλους. Εμένα η θρησκεία μου δεν είναι θρησκεία, είναι... τώρα πώς να το εξηγήσω, είναι ένα πνευματικό εσωτερικό μονοπάτι που λέγεται καμπάλα. Ακόμα και αυτά που δεν τρώμε, υπάρχει λόγος που δεν τα τρώμε, που δεν μας λένε γιατί έτσι είπε ο Θεός ή γιατί είναι ακάθαρτα. Κατάλαβες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο... Ναι, όχι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σετ ιδεών που σου τα δικαιολογεί για ποιο λόγο δεν τα τρως. Όλο αυτό το ξέσπασμα του Γιώργου Κοψιδά, πώς σου φάνηκε εσένα? Δεν είναι σωστό. Έτσι, αν με ρωτάς τη γνώμη μου, δεν είναι σωστό να το πεις αυτό, γιατί πας στο reality. Μπορεί... Συμμετέχεις τόσο καιρό. Δηλαδή. Συμμετέχεις και ξέρεις ότι είναι reality. Και είσαι και άνθρωπος της δουλειάς. Η Άννα Μαρία με τον Νίκο είναι απλά πολύ κοντά. Μήπως είναι πολύ καλοί φίλοι και έχουν έρθει πολύ κοντά. Και κοιμούνται στόμα με στόμα. Δεν ξέρω, γιατί καμιά φορά με τους φίλους σου και την Ανθή και εγώ την έχω φιλήσει στο στόμα. Πώς? Μια φορά. Το έδειξε να στο είχαμε. Δεν νομίζω. Γιατί τη φίλησε στο στόμα? Γιατί χάρηκα πάρα πολύ για το έπαθλο. Νομίζω ήταν η μπουγάτσα. Ναι, αυτό. Ωραία. Και όταν τη φίλησε στο στόμα, πώς αντέδρασε? Ήταν και εκείνη χαρούμενη και νομίζω ότι δεν είχε πρόβλημα.